Γεια χαρά. Εδώ ταιριάζει κάτι. Ποιο? Αυτή η αντάκα που λέω τόσα χρόνια. Αυτά που λέω στη στάση μου τα λένε στο λεωφορείο. Τι εννοώ? Μετά το παιχνίδι της Μπάγκερν με την Μπαρσελόνα, βγήκα και είπα ότι η άμυνα της Μπάγκερν δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Και με ένα καλό αντίπαλο θα έχει πρόβλημα. Και είχα τονίσει ότι η τετράδα διαμυντική παίζει μια ευθεία και ότι τα δύο center back δεν έχει κανένας βάθος από τους δύο. Είναι σε μια ευθεία και σε μακρινή απόσταση. Χθες αυτό, στο πρώτο 20 λεπτό, φάνηκε πεντακάθαρα. Όπως λέμε, καθαρές πεντάρες, έτσι φάνηκε πεντακάθαρα. Και αφού το είδαμε, βγήκε ο Χρυσάκης ο Διακόπουλος, ο φίλος μου, βγήκε μέχρι και ο Τσόχος και οι άλλοι που είναι εκεί στο Κοσμοτέ TV, μια άλλη μια ξανθιά, με κάτι μάτια ξεπλημμένα, και είπανε, πω πω λέει, η άμυνα λέει της Μπάγκερν πέσει μια ευθεία, πέσει ψηλά. Ντροπή ρε. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Αγκτής είμαι. Έλα Βαγγελάκη. Καλώς όρισες, τι κάνεις? Έρωτα, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Εσύ τα άκουσες όλα και τα είδες όλα αυτά. Δεν μου λες, εκείνο το τύπο με τα ράστα μαλλιά και τις κάλτσες αλλά Τζόρτζεβιτς, ένα μείγμα δηλαδή σε Μέδο και Τζόρτζεβιτς, που είχε πίσω στην άμυνα ηλιών τον Ιδέ. Τον είδα. Ένας ο οποίος σηκώνει τον πόγι πέρα και βάλα από κάτω. Ναι, δεν συγχώρευε σε πέτυκα. Άκου να σου πω ένα πράγμα. Μην κάνετε όλοι τους πολύξερους ότι ξέρετε από μπάλα, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ξέρετε κατάρια μπάλα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάθε πράγμα προσδιορίζεται από την ομάδα με τον τρόπο που πρέπει να ανταπεξέλθει, να πούμε. Άκου να σου πω κάτι, ας το πω πιο κοψά εγώ. Πάντα. Ναι. Η απόδοση μιας ομάδας εξαρτάται από τον αντίπαλο. Έχετε ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άκου να σου πω ένα πράγμα. Η Μπάγκερν τώρα στο παιχνίδι με την Πάρη είναι 60-40. 60, εγώ είμαι φανατικός οπαδός της Μπάγκερν. Την έχω δει και στο Αλιάνζ Αρίνα, την έχω δει και σε τελικό με την Ντόρτμουντ. Ναι. Λοιπόν, η Μπάγκερν με την Πάρη είναι 60-40. 60 η Πάρη, 40 η Μπάγκερν. 40 η Μπάγκερν. Γιατί έχει κάνει πράγματα και θάματα που μας έχει, μετά από χρόνια απορούμε για την ομάδα αυτή. Δηλαδή σου θυμίζω το τελικό με την Τζέλσι, στο πρώτο τελικό στο καινούριο Αλιάνζ Αρίνα, ναι, στο Μόναχο. Που το έχασε, ναι, με τον Ντρογκμπά και κάτι τέτοιους απίθανους τύπους, να πούμε, οι οποίοι τώρα αυτή τη στιγμή από τους δις δεν είναι κανείς να σηκώσουν τα πόδια τους. Από τον Ντρογκμπά το έχασα, τον Ντρογκμπά. Από τον Ντρογκμπά, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Έγινε, ε. Άκου, ας πω και ένα άλλο πράγμα να πούμε. Καλό ταξίδι στον κύριο Σάββα Θοδωρίδη, τον άξιο Ολυμπιακό, το μεγάλο Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα. Πέθανε ένας άνθρωπος και είναι λυπηρό αυτό το πράγμα, και να είναι καλά οι δικοί του ανθρώποι και να τον σέβονται και να τον θυμούνται, να πούμε. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ να μιλάμε για τον κύριο Σάββα Θοδωρίδη, εγώ με έκτισες εσύ. Δεν είναι και το πλέον σωστό. Έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε στη ζωή μας, πιο σοβαρά. Ό,τι έφυγε. Το είπαμε μία φορά, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις. Ο Μπουρουγουπού από το μεσημέρι και μετά μας έβγαλε την Παναγία να πούμε με τον κύριο Σάβα. Θα είναι καλά οι δικοί του ανθρώπου να θυμούνται και όλοι οι Ολυμπιακοί. Έχουμε μια ξεκάθαρη. Έγινε κυρία σήμερα γι' αυτό. Ναι, ρε φίλε, ναι. Έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το ποιόν του κύριου Σάβα. Ο καθένας τη σέβεται. Λέμε να είναι καλά οι δικοί του ανθρώπου. Ωραία, ας το κόψει λοιπόν εδώ. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Να σε καλά. Για καλά. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Σε ακούμε. Γιώργο. Σε ακούμε. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά. Ο Βαγγέλης από την Εύβοια, ο Αμάριστος. Έλα, καλά εσύ, καλά. Γιώργο, ξέρεις, πατήρησα χτες στην Μπάγκερ ότι βγάζει και αυτή, ιδίως στο δεύτερο μήχρονο, μία κούραση, μία δυναμία. Παρότι έριξε τα τρία γκολ, δεν έπιασε αυτό το τρελό ρυθμό με την Μπαρτσελόνα. Κοίταξε να δεις, όταν προηγήσει 2-0, μετά έχει κάνει και κάποια συντήρηση. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, Γιώργο, ότι... Αν είχε δεχθεί γκολ στον πρώτο 20 λεπτό, που έπρεπε να φάει 1-2 γκολ, εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά εντελώς. Γιώργο, και έχει μια παραπάνω ξεκούραση η Παρίς Ζερμέν, ναι, μια μέρα. Έχει μια μέρα. Γιώργο, για να κλείσω, σήμερα έγινε η κλήρωση της Premier League. Η Liverpool έπεσε με τη Leeds, πρώτη αγωνιστική. Έτσι που καριέρα τη Leeds.
Έλα σου πω, Γιώργο, με την ομάδα με τον Παναθηναϊκό έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Ε. Τίποτα απολύτως. Το δήμαρχο ακόμα τον περιμένουμε για το Βοτανικό, ε. Ναι, ναι, ναι. Άσε να δούμε τώρα, έχουμε φάει μπροστά μας. Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, ρε. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα, Άρχοντα. Πού είσαι? Σε εκτιμώ πολύ που την αξίνα που χτύπησες τόσα χρόνια να καθιερωθείς και την προσπάθειά σου την παρακολουθώ. Είμαι Φώτης από το Καρπενήσιο, επειδή όμως δεν σε αρέσει τα πολιτικά, αν θέλεις θα μπορείς να με ρωτάς για τον έρωτα, για το θάνατο, για τη γυναίκα, για οτιδήποτε, για το χρήμα, για τη θρησκεία. Αυτά, και στο λεπτό, και για όλα αυτά, για όλα, για, άκουσε με, για όλα αυτά που ανέφερες τα θέματα, ναι. Θα παίρνεις τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη και θα τα συζητάτε. Άστα αυτό, ρε παιδί μου, εγώ θα ξέρω και το βιβλίο, άμα σε ενδιαφέρει. Έγινε κάτι, φίλε, έγινε, γεια χαρά σου, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Σ' ακούω χρόνια, είμαι μεγάλο στην ηλικία. Πήρα να σου πω, είχα πάει στην κηδεία του Σάβα. Ναι. Είχε πολύ κόσμο. Άλλοι φορούσαν μάσκα, άλλοι δεν φορούσαν. Δεν λένε ότι δεν πρέπει να μαζευόμαστε, να γίνεται συνωστισμός και τα λοιπά. Εντάξει, είναι αξιόδηστο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Άμα αν ήταν κούφια να είναι ο κάποιον αλουνού, αυτές οι κότες, Μητσοτάκης, ο Πέτσας και ο Χαρδαλιάς θα είχαν μοιράσει τα πρόστιμα. Τώρα πού να πάνε. Κότες, λιράτες, Γιωργάκη. Είχε κόσμο, αλλά Θεός χωρέσον τον άνθρωπο. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιώργο, να είσαι καλά και υγεία, φίλε. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, γεια σου. Γεια χαρά. Καλώς ήρθες. Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός και Γκουαρδιόλα. Γεια σου, δε Γιάννη. Γκουαρδιόλα, ε. Τι να κάνουμε. Άλλη μια αποτυχημένη χρονιά. Αυτός από το τύπο έβγαινε για την Μπαρσελόνα. Τι κατάρα το άφησε αυτό. Κοίταξε, ναι, με την Bayern νομίζω ότι είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι και η Γερμανία ακόμα, όλη η Γερμανία, αναπτύχθηκε πάρα πολύ καλά ποδοσφαιρικά λόγω του Γκουαρδιόλα. Σε κρίσιμες όμως περιόδους του λείπανε σημαντικοί παίκτες. Δηλαδή, νομίζω ότι η χρονιά την πιο καλή του έλειπε στο κρίσιμο σημείο και ο Ρόμπεν και ο Ριμπερί τότε. Και μοιραία, ας πούμε, πέσε σε εκείνη την Μπαρσελόνα και έχασε τότε. Ναι, αλλά έβγαλε τον Κίμιχ. Όχι μόνο. Ναι. Γιατί ο Αλάμπα. Και ο Αλάμπα, βέβαια. Και άλλους, τέλος πάντων. Θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι. Όλες οι ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο σήμερα έχουν προβλήματα στην άμυνα. Είναι φύση αδύνατο ομάδα η οποία παίζει με την άμυνα ψηλά να μπορέσει, ας πούμε, να έχει σφιχτή άμυνα. Δεν γίνεται. Να, είναι σε, δηλαδή... να σε διακόψω. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα στο μάτς με τη Μαρή, γιατί υπάρχει από πίσω ένας Μπαπέ, υπάρχει ένας... Έχει δαίμονες. Έτσι. Νεϊμάρ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα αν αυτή η άμυνα, αυτή τα δύο σύντερ μπακ, ειδικά ο Μπόατεκ, είχε απέναντί του το Μανέ. Εκεί θα κάνουμε ξεπάτωμα. Κοίταξε, ακόμα μας έρχεται στο μυαλό η τρίπλα του Μέση στον Μπόατεκ, ας πούμε. Έτσι, ναι, που ναι, ναι. Του σπάσε τα άλλα τα κανονικά. Όχι του Μέση, του Σουάρες. Του Σουάρες ήταν ή ναι, του Μέση. Στον κόλλο, ναι, του Σουάρες, ναι, τότε εκεί που πάγει το. Ναι. Εντάξει, είναι όμως πάρα πολύ καλός παίκτης. Και χθες δηλαδή ήταν. Αυτοθυσία έχει, αυτοθυσία. Έχει αυτοθυσία. Όμως βέβαια, ειδικά η πρώτη ευκαιρία της Παρή, που ήταν μια εξαιρετική πάσα, ας πούμε, πίσω από τα χαφ σε μια αντεπίθεση, εκεί ήταν μεγάλο το λάθος. Παρατήρησες ότι στο πρώτο ημίχρονο η Παρή, συγγνώμη, η Μπάγερν, ναι. Έπεσε με μεγάλη παλιά από πίσω μπρος για να βρούνε τον Λεβαντόφσκι ή τον... Κοίταξε, ναι, έχουν την τύχη ο Αλάμπα που ήταν ένας εξαιρετικός μπακ να παίζει και στόπερ, ο οποίος δεν κάνει και για αμυντικός χαφ. Δεν είναι η θέση του εκεί. Δεν είναι η θέση του εκεί, αριστερό μπακ είναι. Δεν είναι, αλλά όμως εντάξει, έχει τα ψωματικά προσόντα. Ναι, αλλά βγήκε αυτός ο Ντέιβις, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εκπληκτικός. Που δεν τον ήθελε η Μπαρσελόνα, λέει, γιατί ήταν Καναδός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια για τον Μακαρίτο Σάβα. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω μέσω του πατέρα μου, με τον οποίο είχε φιλική σχέση. Ο πατέρας μου, ο Θεός χωρέστον, ήταν ένας πάρα πολύ φανατικός Ολυμπιακός. Μπρος στο Σάβα όμως φαινόταν φουλ αντικειμενικός. Ο Σάβας είχε, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα πάθος. Άλλος καπνίζει, άλλος πίνει, άλλος παίζει τζόγο. Το πάθος του Σάβα ήταν Ολυμπιακός. Και γι' αυτό το ταπεραμέντο του λόγω του Ολυμπιακού πολλές φορές έφερνε σε δύσκολη θέση άλλους έτσι, αντιπάλους, δημοσιογράφους, οτιδήποτε. Σαν άνθρωπος όμως ήταν πάρα πολύ και μορφωμένος και ευγενικός.
Είχε βοηθήσει πάρα πολλούς, ειδικά συμπαίκτες του τις παλιές εποχές. Να σου πω, ό,τι λες θα είπα προχθές. Ακριβώς έτσι. Συγγνώμη. Ναι. Επειδή είχα κάνει μαζί του, ναι, εγώ στον Ολυμπιακό, και αυτά πολύ θα γνωρίσει. Ναι. Ναι, απλά δείχνει, εγώ θα πω το εξής. Και μόνο που έγραψε ο Γιώργος Σαββίδης αυτά που έγραψε, που είναι ένας μεγάλος αντίπαλος τώρα, δηλαδή μισητός αντίπαλος για τους Ολυμπιακούς, και ο Μελισανίδης, δείχνει ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ήταν ιδιαίτερα σωστός. Έτσι είναι. Δεν ήταν θέμα σωστός. Είναι τα πολλά χρόνια, η ασχολία του, η αυταπάνηση του για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτά είναι όλα. Ναι, καταρχήν λέγανε ότι έπαιζε μπάλα κρυφά από τον πατέρα του. Είχε, γιατί ήταν μια πολύ έτσι ευκατάστατη οικογένεια. Και δηλαδή θυσιάστηκε αυτό, θυσίασε πράγματα για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είχε την αναγνώριση την καθολική, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και επαγγελματικά. Εγώ θα πω κάτι που θα ξενήσει, θα παραξενέψει αυτό που θα πω. Το λυπήθηκα, ξέρεις πότε, πριν από 2 χρόνια, όταν έγινε ο γάμος με την νομικού του γιού του, ναι, του Δημήτρη. Ναι, ναι. Και το Δημήτρη το Θεοδωρίδη τον πήγε σαν πατέρα στην εκκλησία ο Κόκαλης. Εντάξει, αυτό η ανεπιτρέπτο! Βαρύτατο! Βαρύτατο! Ξέρω ότι ο Κόκαλης το έχει μεγαλώσει από τον παιδί, το έχει στηρίξει, το έχει σπουδάσει, αλλά δεν είναι βιολογικός πατέρας. Ο βιολογικός πατέρας ήταν ο Σάπας. Αυτός ήταν ο πάντα παιδί στην εκκλησία. Ήτανε μία, ναι. Εντάξει, κι εγώ σαν πατέρας τώρα νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Έτσι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Για καλά, Γιώργο. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, καταρχήν. Καλή σεζόν να έχουμε. Τσοπανόγαβρος. Ναι, Τσοπανόγαβρος. Καλά, ρε. Όλα καλά. Γρήγορα εδώ με χρόνο. Ναι, από για να γιάσω, συμπεράστα που τώρα αθλητικά. Καλά έκανε σου πάνω, καλά έκανε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι και εσύ καλά. Λοιπόν, και τα καλά λέμε. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Γεια. Έλα φίλε. Έλα γύρω μου, καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Ας μιλήσει ο Παντελής Γιώργο. Πάμε, έλα Παντελή. Ωραία, για πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Αφορμή, ακούω συνέχεια την εκπομπή σας, μου αρέσει πάρα πολύ. Η αφορμή είναι ένα σχόλιο που έκανε προλίγο ένας φίλος του, πήρε τηλέφωνο. Θετικό κατ' εμέ για το πάθος του Θεοδωρίδη. Ναι. Εγώ έχω να πω κάτι που ίσως ξενήσει λίγο την πολύ ποδοσφαιρική σας κουβέντα. Θέλω να πω ότι ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης και πολλοί Σεΐδης έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι πόντι και το πάθος είναι ποντιακό, καθαρό, θετικό ή αρνητικό του στοιχείο. Πολλές φορές είναι θετικό, πολλές είναι και αρνητικό. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαι από όλο Καλαμαριάς οπαδικά. Και εκεί, κάποτε έχεις το Θηγαταφυλλίδη που από τότε που πέθανε δύο ζωή. Εντάξει, ο Βασίλης ήταν τεράστιο κεφάλαιο, έφυγε. Νομίζω ότι άφηκε κεφάλαιο για όλο τον πολιτισμό. Έχεις υπόψη ότι την Καλαμαριά ήταν να την πάρει ολοκληρωτικά ο Ποζίδης. Τέτοια σενάρια παίξαν πάρα πολλά και ο Ποζίδης μπορούσε να την πάρει. Εγώ συνομιλούσα με τον Ιβάν στη Μόσχα από άλλες ανασχολίες. Είχαμε λόγω του ποδιακού, των ποδιακών δραστηριοτήτων μας σε κοινές ομοσπονδίες ποδίων το 2006. Και είχα πει του Ιβάν, πάρε τον Απόλλωνα, γιατί του Φρομπάουκ του έκανε ο Κατσαρίδης τη νερά και οι άλλοι του ζητούσαν 500 κάτω από το τραπέζι και αυτός τους έδινε, του ζητούσαν 300 πάνω από το τραπέζι, με συγχωρείτε, του ζητούσαν 300 κάτω από το τραπέζι και έδινε 500 επάνω και δεν τα παίρναν. Και λέγαμε, τους δίνω 500 πάνω και δεν παίρνουν, μου λένε 300 από κάτω. Δεν τα καταλάβαινε ακόμα τότε, Ιβάν αργότερα τα κατάλαβε. Μου είπε, θα πάρουμε και τον Απόλλωνα, αλλά εγώ θέλω γωνιακό μαγάζι. Εγώ ήθελα να σας πω μόνο την ποντιακή διάσταση. Τιμώ τον Σάββα Θεοδωρίδη και όλους τους ανθρώπους που έχουν πάθος, αρκεί το πάθος τους να είναι για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για κοινωνικές και ειρηνικές δραστηριότητες. Ελπίζω μια μέρα οι πόντι που σήμερα διοικούν τις μεγάλες ομάδες, γιατί και ο Μαρινάκης έχει ποντιακή καταγωγή από τη μάνα του, η Ψηλάντης είναι. Ελπίζω να βάλουν την ποντιακή του συνέστηση μπροστά και λίγο για την πατρίδα, λίγο για τα νέα παιδιά, λίγο για τον αθλητισμό να κάνουν κάτι και να πάρουν μπροστά το ποδόσφαιρο και τον πολιτισμό της χώρας. Η ελίτ
λείπουν από αυτή τη χώρα οι καλές ελίτ. Είναι καιρός να μπουν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι, αφού τους έφερε ο Θεός να έχουν λεφτά και να βοηθήσουν τον τόπο. Κανείς δεν θα ζήσει για 200 χρόνια. Θα σας αφήσουν το όνομά τους πίσω, όπως θα άφησε ο Θεοδωρίδης και όλοι οι ευγενείς άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν το, αυτόν τον τόπο. Το έχουμε πει ότι τα σάβανα ούτε τσέπες έχουν ούτε μανίκια. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, έτσι να στείλω και ένα μήνυμα ενότητας προς όλους τους φιλάθλους. Όλοι είμαστε πατριώτες, αγαπάμε κάτι, θα τα αγαπάμε μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί τον άλλο. Ευχαριστώ για την εκπομπή. Για χαρά, φίλε! Για χαρά! Γεια σου, γεια. Έλα, γύρω μου. Πάμε, ρε Δελικάρη. Άμα λεγόταν Δελικάρη, δυστέρα, πόντιο. Έλα, ρε τώρα, μην κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα, επειδή τα νέα εδώ αργούνε λίγο, αλλά εντάξει, φτάνουνε. Για λέγε. Φήμες λένε τώρα, δεν ξέρω, Βασιλάκης στο Εγνατίου τα λέει, ποιος τα λέει αυτά. Δεν έχεις ξεπληθεί, λέει, από τα νερά της Καρίστου, δεν ξεπλήθηκες ακόμα, μεταλάτη είσαι. Και μέχρι το χειμώνα θα μείνεις, λέει, έτσι, προσφερόμενος για υποτασικές προσφέρες. Δεν ξέρω, αληθεύει, δεν αληθεύει. Το καλοκαίρι είναι για τους αυτούς που έχουν πίεση, είναι μανούλα. Εσύ ξεκουράστηκες, Μαγκιακό. Εγώ και ο Γιουργάκος από το Λονδίνο μιλάγαμε προχθές την Τρίτη. Τραβάμε κάτι κανάλια. Ήταν ενάρθει. Ναι. Μια κούρσα Βερολίνο. Και ήταν ενάρθει. Θα πέρναγε, αλλά τελικά ακυρώθηκε η κούρσα. Αλλά έχουμε κανονίσει να βρεθούμε συντόμως. Τέλος πάντων, για το άλλο θέμα που σου είπα, προφανώς έχεις επιλέξει. Οπότε εγώ σου είχα συλλέξει κάποια στοιχεία. Βέβαια δεν με πήρε. Μα δεν είπα εγώ δεν σε πάω. Έχουμε χρόνο. Καλά. Εντάξει. Μην ήσυχος. Λοιπόν, όσον αφορά κάτι άλλο τώρα, επειδή άκουγα για το Σάβα, εγώ ξέρεις δεν απαξιώνω ανθρώπους, ρε φίλε, στην εκπομπή σου, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που είπε ο Πασχάλης έχει πει άπειρες μαλακίες. Αυτό που είπε προχτές, ρε Γιώργο, τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, 50 χρονών άνθρωπος τώρα, δεν ξέρω. Αυτοί που πουλάνε βιβλία να πούνε, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Ήταν ιεροσιλία, τουλάχιστον ιεροσιλία. Για ένα νεκρό άνθρωπο να κάθεται να βγαίνει και να λες τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Το ρεζουμέ, αν κατάλαβες φίλε μου, εγώ το διαπίστωσα και με μια έτσι μελαγχολία κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε ένα τέλος εποχής, δύο αθληταράδες, ο ένας βιονικός, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα ποιος είναι ο καλύτερος. Αυτά είναι για τον Ρονάλντο, να βγαίνει να λέει κορώνες να φωνάζει, το θεωρεί καλύτερο, εγώ θεωρώ το Μέση, τα γούστα είναι υποκειμενικά. Εγώ πιστεύω... Το θέμα είναι ότι ζήσαμε... Αυτούς τους δύο. Μια δεκαετία, 15-10 χρόνια ζήσαμε αυτούς τους δύο. Δεν θα ξανάρθει εύκολα αυτό το πράγμα. Ναι, ακριβώς. Και πολύ δύσκολο να ξανάρθει. Πολύ δύσκολο να τους δούμε σε ένα τελικό και τους δύο. Με την έννοια ότι θα μείνει ο Μέση στην Μπαρτσελόνια, του Ρονάλντο θα μείνει στην Γιουβέντους. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες αυτή τη στιγμή θέλουν άμεσα πολλές προσθήκες, πολλές, πάρα πολλές διορθώσεις. Για να φτάσει στα θέλουν μετάγγιση αίματος. Φρέσκο αίμα. Και κακά τα ψέματα. Ο ένας είναι βιονικός, είναι 35 χρονών, έχει μια διετία μπροστά του. Ο Ζουμπάς έχει άλλα δύο χρόνια. Αλλά εγώ τους βλέπω πολύ δύσκολο να φτάσουν σε ένα φινάλε πάλι Champions League. Αλλά θεωρώ και τους εαυτούς μας τυχερούς, γιατί χαρήκαμε, ας πούμε, μια δεκαετία γεμάτη. Και ο άλλος είναι ένα τέλος εποχής. Θα αφήνει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι. Το καλό είναι ότι το ζήσαμε, το γουστάραμε, περάσαμε ωραία. Μα αυτή η σύγκριση δεν είχε γίνει ούτε με Μαραντόνα και Πελέ. Όχι, δεν είχε. Δεν είχε γίνει γιατί δεν συμπέσαν στην ίδια εποχή. Δεν συμπέσαν άλλες εποχές εκείνες. Εσύ τις έζησες μεγαλύτερες, τις έζησες καλύτερα. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι πραγματικά εύχομαι να το πάρει βαρύ. Έχει πολλά θέματα η Μπάγερ στην άμυνα και ο Βραζιλιάνος πέρα από τα τερτύπια και τα μαλλιά και τα τατουάζ. Έλα μου, μπαλαδόρος μεγάλος. Είναι μπαλαδόρος ο τύπος. Ο Εμπαπέ είναι άλογο, καθαρό αιμό, ας πούμε. Σε καλή κατάσταση είναι και ο Ντι Μαρία. Είναι σε καλή κατάσταση. Παρή είναι και πίσω, είναι, δεν έχει την αφέλεια που έχει η Μπαρτσελόνα πίσω η Παρή. Είναι σφιχτή πίσω να πούμε. Είναι σφιχτή. Λοιπόν, εγώ ευελπιστώ να τον πάρει η Παρή, φίλε μου, για φέτος. Και είδαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Και ας αναποδίσουμε όλοι μαζί. Ζήτω ο Γιώχαν. Για χαρά! Γεια σου. Για πάμε, έλα. Ναι, μας ακούτε? Μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Στα παπάρια σου, ο τρόπος έχεις. Έλα! Έλα Γιώργο, εμένα έχει να χαλάσω το Manish Boy. Όχι, μόνο ακούγεται, έχουμε χαλάκι, βιοκαρπέτα από κάτω. Μεγάλο κομμάτι.
χτες μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, που παρακολουθούσα τον αγώνα, ναι, πώς φαίνεται η διαφορά μιας καλής ομάδας από μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, όταν έβλεπα τις ευκαιρίες που έχανε στο πρώτο 20 λεπτό η Λιόν, ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι το παιχνίδι θα καταλήξει όπως κατέληξε και νομίζω ότι δεν ήμουν μοναδικός. Πολύ το βλέπω. Έτσι είναι, έτσι. Δηλαδή, παρόλο ότι εγώ την Μπάγκερ δεν τη συμπάθησα ποτέ μου, γενικώς με τις γερμανικές ομάδες δεν έχω. Πάντως, ναι, παιδί μου, και αυτή η Γερμανία, αυτή ειδικά η ομάδα, έχει ένα πατωσό βουλγάρικο θυνιατό. Αυτό πράγμα. Τώρα κοίταξα, αν είχε μπει. Ανέκαθεν, θυμάμαι τη δεκαετία του 70. Πάντα. Επί τη δεκαετία του 70, θυμάσαι τους τελικούς πώς τους πήρε με τη Λίτς, τα θυμάσαι, έτσι. Βέβαια, η τύχη τη τα έφερε ανάποδα στην άλλη τριάδα τελικών με τη United. Με θυμάσαι που το είχε χάσει από την Αστον Βίλα κάποτε. Ναι. Εκεί είχα κάτι τέτοιο. Από το Χάμψε, ναι. Λοιπόν, μια και το κλίμα είναι προς την περιοχή της μαύρης μουσικής και της soul, από ό,τι βλέπω, θυμήθηκα ένα κομμάτι που έχουμε να τα ακούσουμε και εσύ, πιστεύω και εγώ, πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα rock soul κομμάτι, είναι το συγκρότημα είναι Contours και το κομμάτι λέγεται Do You Love Me. Αυτό που βάλαμε μετά οι Beatles. Ποιο? Το Do You Love Me. Όχι, Do You Love Me λέγεται το κομμάτι και το τραγουδάνε Contours. Ναι, λέω, το τραγουδήσαν και οι Beatles μετά. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι, αλλά καμία σχέση. Ξεκινάει κάπως αργά και μετά γίνεται θυελώδες. Έγινε, δε. Λοιπόν, τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Για. Έλα, φίλε. Σήμερα, αδερφέ μου, είσαι μια μουσική ζωγραφιά. Α, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνεις. Σήμερα είσαι μια μουσική ζωγραφιά. Άκου να σου πω κάτι. Άμα είμαι με τον Μάριο τον Καγί, ναι, η βλακεία είναι, μάλλον η ατυχία είναι. Ότι με τον Μάριο κάνω μια τόση εκπομπή. Δεν ξέρω. Άμα είναι ο Μάριος Χαγής που είμαστε στο ίδιο μήκος. Ναι. Βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εκπληκτικές οι μουσικές επιλογές. Είσαι σήμερα, σου λέω, επαναλαμβάνω, ζωγραφιά. Χτες μας έστειλες για οτασπίδες, κανονικά, χειρόφρενα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, Γιώργο, αυτό που θεωρώ ειρωνικό. Βγήκες από προχτές από την πρώτη εκπομπή και εντόπισες, αφού είπαμε όλοι και εκθιάσαμε την πολύ καλή ομάδα που έχει η Μπάγκερν, έτσι, ομολογουμένως. Στην Οκτάδα, στην Οκτάδα. Ναι, λοιπόν, εκθιάσαμε λοιπόν την πολύ καλή ομάδα της Μπάγκερν. Αλλά εσύ πρώτος, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό, εντόπισες ένα σοβαρά αμυντικά κενά. Σοβαρά αμυντικά κενά. Λοιπόν, εγώ παρασύρθηκα από το σκορ με την Μπαρσελόνα, δεν ασχολήθηκα με την άμυνα, λέω, ας πούμε, ότι εντάξει, το γλέντισε το παιχνίδι, το αυτά δεν. Βλέποντας εχθές όμως το παιχνίδι με την Λιόν, λέω, έχεις, όχι δίκιο, παρά έχεις δίκιο. Αλλά το τραγικό είναι ότι όταν οι συνάδελφοί σου, ας πούμε, που γράφουν, ασχολούνται τώρα εδώ και δύο μέρες και συγκεκριμένα και σήμερα, με τα κενά της Μπάγκερν, δηλαδή τα έχεις δει εσύ εδώ και κάποιο καιρό και αυτοί τα είδαν ξαφνικά τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ φανερά χθες. Ναι, κανείς πολύ όμως, φανερά. Ναι. Κανείς όμως δεν τα σχολιάζει ή δεν έγραφε ή δεν τα. Δεν ασχολιόταν με αυτά. Να σου πω κάτι, το... Θοδωρή. Με ειλικρίνεια το λέω αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που το φίλο. Στον Νίκο Αλέφαντο. Ναι, βέβαια. Αυτό τον μπανίζιν, αυτή τη διείσδυση, την ενόραση, ναι, τον οφείλω πολύ στον Νικόλα τον Αλέφαντο. Είναι προς τιμή σου, γιατί είσαι άνθρωπος που αναγνωρίζει κάποια πράγματα και αυτό είναι προς τιμή σου. Λοιπόν, αυτό με εξοργίζει λοιπόν με ορισμένους συναδέλφους που εκ των υστέρων έρχονται να έχουν θεματολογία με διαπιστώσεις αλωνών κλπ. Μπράβο σου Γιώργο, το είδα χθες με τη Λιόν. Είδα ότι έφαγε πολλές φάσεις η Μπάγκερν. Πάρα πολλές φάσεις η Μπάγκερν. Και θα σου πω κάτι. Εγώ χαρακτηρίζω την Μπάγκερν και βγήκα και προχθές το είπα ότι την είχα φαβορή και μάλιστα λέω ότι είναι μια πολύ καλή ποδοσφαιρική μηχανή. Απίστευτη μηχανή. Με την Παρίς Σεν Ζερμέν, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχει θέμα. Θα έχει θέμα γιατί έχει την ποιότητα των παιχτών η Παρίς Σεν Ζερμέν να κάνει μεγάλες ζημιές. Ξέρεις το θέμα, ότι η πουτάνα η Μπάγκερν έχει μεν πίσω τα κενά στην άμυνα. Αλλά βάζει γκολ. Ναι. Βάζει γκολ, ναι, δεν πληκτώνει. Αυτά τα κλεψίματα που έχει. Ξέρεις να πει 11 αγώνες, ή μάλλον 10 αγώνες μέχρι τώρα, ναι, 10 νίκες. Ναι, είναι φοβερή. Καθίστε, παιδιά. Είναι φοβερή, έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ τρέξιμο, πολύ πίεση. Έχει βάλει πολύ πίεση και πολλά ωραία, όμορφα κλεψίματα και πολύ ωραία μπαλά. Μ' αρέσει πολύ, αλλά τσούλα δεν πας για να μην το κουράζω. Να σου πω κάτι άλλο, ναι. Βλέποντας και στο UEFA, ρε παιδί μου, αν μου έλεγες να παίξω στοίχημα που δεν παίζω, θα έβαζα Ίντερ. Λοιπόν, άκου τώρα. Απλά η Σεβίλη έχει ένα πάτο και αυτή σαν κροκάνα, ναι, αλλά η Ίντερ έχει άλλο. Η Σεβίλη είναι
ομάδα του Europa League, είναι ομάδα του UEFA, έτσι, έχει 23-4 μαζεμένα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε τώρα, επειδή είδαμε και την Inter, εγώ θα πάω να παίξω και δεν θέλω να παρασύρω κανένα. Στο λέω από τώρα. Θα παίξω γκολ-γκολ και νίκη και τίτλο την Paris Saint-Germain. Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Paris Saint-Germain. Γιατί αυτή η τριάδα, αυτού που είπε νωρίτερα και είπαν και άλλοι ακροατές, αυτή η παίχτες με Neymar, με τον άλλον, πώς τον λένε, τον Εμπαπέ και ο άλλος, είναι τη Μαρία. Όχι, Μαρία, ναι. Αυτός έχει ανέβει πολύ. Θα κάνει μεγάλες ζημίες. Εγώ θα πάω να παίξω, θα το ρισκάρω και θα παίξω με γκολ-γκολ βέβαια. Θα παίξω Paris Saint-Germain, Γιώργο. Αλλά είδε παίξω... τι ωραία ήρθε. Να γίνει αυτό ο τελικό. Για σκεφτείτε να κάνει μια μαλακή άλλη. Αυτό είναι ωραίο τελικό. Νόστιμο. Νοστιμιά. Θα δούμε ταχύτητε, θα δούμε πολλέ φάσει. Θα δούμε μονομαχίε. Έχει ενδιαφέρον, παιδί μου. Τι λε, πάμε να δούμε παιχνίδι. Ωραία, ωραίοτατα. Και θα κουμπώσει και ωραία το Ίντερ και δίνω την Ίντερ φαβορή. Θα παίξω Ίντερ κι εγώ. Αλήθεια σε λόγο. Όχι παρασυρωμένο από σένα, τι αίσθηση. Και εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, να έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη οντότητα. Καζώνει. Οι Ισπανοί είναι λίγο κουρασμένοι. Του είδα εγώ. Κάνανε και την ανατροπή προχτές και αυτά. Του είδα. Δεν έχουν. Αλλά θα το δει η άλλη αυτή η Σεβίλη. Πρόσεξε. Τραβάει εύνοια μεγάλη. Από το τίποτα μπορεί να σου κάνει χωρίς να την κρατήσει. Εντάξει, εύνοια πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το στοιχείο στο ποδόσφαιρο που λες, αλλά. Έχουμε δει τώρα ομάδες που λες, παιδάκι μου, να πούμε έχει εύνοια και ξαφνικά στραβούν όλα. Ποδόσφαιρο είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Δωρή. Τα λέμε για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργα. Πάμε. Τι γίνεται. Καλά. Και εγώ θέλω να πω για την Μπάγερ. Εμένα μου θυμίζει ομάδα που τάχει όλα, ρε φίλε. Τριπλίτσα δεν έχει. Έχει. Ένα-δύο δεν έχει. Έχει. Αντεπίδεση δεν έχει. Έχει. Σουτάρες εκτός την περιοχή δεν έχει. Έχει. Σκοράρισμος, το σκοράρισμα. Βρέχει αυτό το Γκνάμπρι που κάνει κάτι διείσδυση του θανάτου. Μέχρι και ο Πέρισιτς της ανέβηκε. Είναι στο Πιτσιρικά με τον Μπαρσελόνα το αριστερό μπακ, δεν έκανε τον άλλο γιογιό. Ναι, ο Ντέιβιτος. Εμείς, και 19 χρονών παιδάκι, μπαίνουν μέσα να πούμε... Αυτός συναγωνίζει τον Τζιμίκα, αυτοί οι δύο είναι σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό, ναι. Δεν ξέρω να πω ποιος είναι πιο καλός, αλλά εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος πιο καλός ή όχι. Απλά είναι και δύο πολύ καλοί. Ναι. Είναι και δύο πολύ καλοί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στη Μπάγερ πιο πολύ, γιατί οι Μπάγερ μαρκάρουν 11-11. Ενώ η άλλη με Νεϊμάρ δεν μπορεί μαρκάρει, ο Εμπαπέ δεν μπορεί μαρκάρει. Ξέρεις τι γίνεται, είναι κάτι πιο... άλλο. Ότι η φανέλα της Μπάγερ είναι πάλκο. Η φανέλα της Παρή είναι ατσής. Υπάρχει διαφορά στην ποιότητα, κατάλαβες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μην τυχόν και τη φάει το βάρος στην Μπάγερ. Δηλαδή ότι ξέρεις πρέπει να το πάρω όπως με την Τζέλσι, με την Ελλάδες και τελικά το χάσε. Δηλαδή εκεί φοβάμαι μην γίνει η γκέλα, δηλαδή θα το πάρει πιστεύω. Δεν μου λες, άρχισε να παίρνεις όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ε? Άρχισε να παίρνεις τον Όφι όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εγώ τους πήρα ελεύθερους, τους πήρα ούτε. Ναι, αυτή είναι η ιστορία, είναι και ελεύθερη. Πήρα ένα αμυντικό και ένα επιθετικό που ήθελα. Τι, λίγη είναι, δεν κατάλαβα. Τι ρε φίλε. Το συντομπακάκι καλό είναι για σένα. Σου λέω να τον παίξω. Μα έχω πήρα άλλους δύο και πήρα για αυτό τον πήρα ένα πληρωματικό. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Δύο από τα ΑΠΟΕΛ οι οποίοι είναι Champions League παίκτες. Γεια σου ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ δεν λέω, θα πάτε καλά, φέτο όλοι. Έλα φίλε. Γιώργο. Πάμε. Έλα, Λεωνίδας. Έλα, Λονί. Δεν μου λες, γιατί η Πάλκο είναι η καλύτερη, επειδή ήταν στη γειτονιά σου, τροχοστάσιο στο Ακριβώς. Επειδή ήταν όλοι παιχτάδες, από το Λάμπα τον Ιχτερή μέχρι... Δεν τσίπησα. Δεν μου λες, ξέρεις γιατί σε πήρα να ρωτήσω. Έλα. Δεν ήταν ευκαιρία τώρα να ακούγαμε τον καθηγητή, το γερμανόφιλο, να μας έκανε καμία ανάλυση. Να σου πω κάτι. Και περίμενα πώς και πώς, λέω, θα βγει τον καθηγητής. Τον πίεσα και δεν βγαίνει. Του είπες να βγει και δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τον πήραμε τηλέφωνο. Τον πήραμε τηλέφωνο. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Εντάξει. Κάνει μια προσπάθεια. Μα αυτό η αναλύστο θα ήταν τώρα στα πάνω του. Δεν μου λε, Γιώργο, εκείνο ο Πρίτανης τι έγινε, ρε παιδί. Γιώργο. Τρεις κόκκινες. Ο Πρίτανης, λέω, που έβγαινε. Ναι, τρεις κόκκινες. Α, έφαγε κόκκινες. Τώρα το έκανε τέταρτο. Οπότε ο άνθρωπος από γέννη καλά. Απλώς και έφαγε κόκκινες, δηλαδή. Ναι, έτσι. Ναι. Είναι πάγκο. Ναι. Έγινε, Γιώργο. Ποιο πάγκο, ρε. Ναυσαλίνη. Έχει, για καλά. Γεια σου, Γιώργο. Για πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, ρε φίλε, καλησπέρα. Καλώς τον παραπέζει. Όσο
πάει η κατάσταση χειροτερεύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άδεια γήπεδα, οι ομάδες αρχίζουν και κάνουν τηλεοπτικά κανάλια μόνες τους, δεν θα υπάρχει και τέτοια διαχείριση. Να ακούς τη Βίλε όλα τα μάτια. Ναι, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, έχει δικό του κανάλι. Έτσι, η Β' Εθνική τι θα γίνει. Ποιος, δηλαδή από πού θα έχει έσοδα. Από πού θα βγαίνουν αυτές οι ομάδες. Άδεια γήπεδα, δεν θα έχει κόσμο. Δεν θα έχουν τηλεοπτικά. Από πού. Εάν δεν γίνει ιστορία με τις εταιρείες στοιχημάτων να δίνουν κάτι λεφτά στις ομάδες αυτές και για την αλφαβητική μιλάω και για την Β', καταστροφή θα είναι. Ένα θα σου πω μόνο, ότι ο Σταθόπουλος που έχει την BC Partner και έχει πάρει τη Fortnet θέλει να την κάνει και τη τηλεφωνία. Καλά, γιατί... γι' αυτό δεν πήρε για λόγο. Ξέρεις γιατί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από τα Χριστούγεννα θα αρχίσουν να δίνουν δάνεια σαν τράπεζες. Έχουν πάρει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά η Κοσμοτέ. Ναι, εντάξει τώρα. Η Κοσμοτέ πάντα. Συγγνώμη τώρα. Η Deutsche Telekom είναι από πίσω. Δηλαδή τι περίμενες. Εντολές παίρνουν αυτοί εδώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα πράγματα είναι πάρα. Πώς θα επιβιώσουν αυτές οι ομάδες, Γιώργο. Σου είπα, η μοναδική λύση ήταν να παίρνουν λεφτά από το στοίχημα. Όχι μόνο του ΟΠΑΠ, όχι, όλων των εταιριών που είναι εδώ. Ναι, πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Δεν δίνω τίποτα. Αυτό πρέπει να είναι κρατική, με νόμο πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορεί, κυρία μου, να πούμε. Μα δεν μπορεί η εταιρεία να κονομάει από τις ομάδες. Τι βάζω στο στοίχημα. Μου δίνει σήμερα καθόλου που μου βάζει στο στοίχημα, κυρία μου. Εσύ κονομά από μένα. Σωστό. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, πώς θα βγάλει νόμο το κράτος, θα πει εντάξει. Θυμάσαι, πριν πουλήσει το κράτος στον ΟΠΑΠ, ο ΟΠΑΠ έδινε στις ομάδες. Φυσικά έδινε στις ομάδες. Τώρα, το ξέρω. Από τότε που ο ΟΠΑΠ πουλήθηκε, αδείο. Κοίτα, μπορεί να δίνει η ΕΡΤ που παίρνει 180 εκατομμύρια το χρόνο από το παράνομο ανταποδοτικό τέλος. Γιατί το παράνομο το τι ανταποδοτικό. Τι να δώσει η ΕΡΤ, θα πει, και τι να δώσει η ΕΡΤ, πλάκα κάνουμε το. 180 εκατομμύρια. Εδώ η ΕΡΤ δεν στον απόλα να πούμε το 1 εκατομμύριο που το οφείλει. Άσχημα. Είναι αναξιόπιστη, έχεις δίκιο. Εδώ συμφωνούμε. Αλλά εσύ βλέπεις άλλη λύση τώρα για όλες αυτές τις ομάδες. Εδώ μιλάμε τώρα για πόσες ομάδες, για 30 ομάδες. Άσχημα, για φυλακή είναι όλοι. Το ίδιο λέμε. Δηλαδή έχουμε ένα ποδόσφαιρο που πάει για διάλυση. Σε ποιο τραγική κατάσταση και ποιος είναι, ο Παντιόνιος. Κύριε, ο Παντιόνιος είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα. Αν είσαι τραγική οικονομική κατάσταση. Ναι, αλλά δεν τη βοήθησε και κανένας. Ενώ κοίτα πόσες ομάδες βοηθήσανε, κοίτα πόσες ομάδες έχουν κρατήσει. Έτσι, αν ήθελε το κράτος μπορούσε να την κρατήσει. Δηλαδή και αυτή τη Super League τι θα γινόταν να γινόταν αδιάρθρωση και παίζανε 16 ομάδες. Ας να σου πω κάτι. Ο Άρης δεν έχει λεφτά. Πρέπει να σου πω το έτσι. Ναι. Η Λαμία, αντίο. Ναι, φεύγει ο Πανουργιάς, ναι. Ναι, δεν έχει. Όχι κάτι με τον Αμερικάνο που έχει έρθει έχει. Από τις άλλες ομάδες, εκτός από τους τέσσερις, έτσι. Ναι. Η ομάδα που είναι ευκατάσταση οικονομικά είναι ο Απόλλωνας. Το ξέρω. Δηλαδή μιλάμε ότι στέκεται οικονομικά. Στέκεται. Δεν έχει ανάγκη κανένα. Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά παίζει μπαράς. Τον έχουν βάλει και παίζει μπαράς. Τι θα κάνει. Συγγνώμη τώρα, του κάνουν γυμνάσια ο Αυγενάκης. Αυτός που έχει βάλει τον Αυγενάκη στην κυβέρνηση πρέπει να τον τραβήξει τα αυτή λίγα. Στον οποίο ο Αυγενάκη τραβήξει τα αυτή η UEFA. Έστειλε μήνυμα για τις εκλογές. Όχι, όχι. Αυτός που τον έχει βάλει στην κυβέρνηση πρέπει να τον τραβήξει τα αυτή. Δυστυχώ. Στην κυβέρνηση δεν βάλει ο Μαρινάκη, δεν βάλει ποιο θέλει. Όχι, δεν τον έχει βάλει ο Μαρινάκη. Ναι, τον έχει βάλει. Ναι, καλά. Καλέ μου φίλε, καλό απόγευμα. Για καλά. Καλό καλά. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Πασκάλης Ολυμπιακός από Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα ήθελα να πω καλό παράδειγμα για τον Σάββατο Θεοδωρίδη και να μου πεις τη γνώμη σου για κάτι που σκέφτηκα όσο για την επιβίωση των ομάδων. Για λέγει. Λοιπόν, οι κλιματικές εταιρείες να δίνουν κάποιο πάγιο ποσό στις ομάδες, σε όλες τις ομάδες για να μπορούν να κινηθούν στην αρχή και όταν αυτές τις ομάδες την συμπεριλαμβάνουν στο κουπόνι τους από όσο ποσό παίχτηκε, γιατί στην Μπαρσελόνα μπορεί να παίζουν 3 εκατομμύρια σε κάποια άλλη ομάδα 1, σε κάποια άλλη 100, ό,τι ποσό παίζεται
να έχει το 30% οι ομάδες που παίζουν. Και οι γηπεδούχος και οι φιλοξενούμενοι. Μα εδώ ρε φίλε μου, λέμε οι ομάδες ζητάνε ένα μικρό ποσοστό από τις χρηματικές εταιρείες και μην το παίρνουν. Θα πάμε τώρα το 30%. Μα θα το απαιτήσουν. Και τώρα το απαιτούν. Και δεν γίνει τίποτα. Όχι, όχι. Δικαστικά ότι δεν έχει δικαίωμα να με βάλει στο κουπόνι σου εφόσον δεν μου δίνεις κάποια χρήματα. Εφόσον δεν έχω κάποιο όφελος εγώ και έχεις εσύ, να πάρω δικαστικά αν μπορούν φυσικά και να πούνε ότι ξέρεις εμείς θέλουμε τόσα. Αλλιώς σου απαγορεύουμε να μας βάλεις το κουπόνι σου και να οικονομήσεις από εμάς. Μάλιστα. Πώς το ακούς? Μα αυτός είναι ο σκοπός. Νομικά γίνεται. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συζήτησε το και με άλλους. Έγινε, φίλε. Τους ακροατές, μήπως και βγάλουμε κάποια άκρη. Έγινε. Γιατί αυτή είναι η κάκρα τελικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή παραδοσία. Για χαρά, για χαρά. Το Μπαρμπασάβα. Πάμε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Πού είσαι, Γιώργη. Τι έγινε, τι κάνεις. Κουρασμένος ακούω. Κουρασμένος είμαι, είναι στο γραφείο. Είμαι γράμμισε τα. Ήθελα να πάρω περιμένως, αλλά είχαμε και σας άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να πείσω. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο τον Λιγαρικό και σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Λοιπόν, σε λυπητρία για τον Θοδωρίδη. Για τον τραπεζικό, θα του πω, φίλε τραπεζικέ, μην περιμένεις δάνεια. Από καμιά Κοσμοτέ και από καμιά Mobile Company ακόμα, μέχρι να δεις θα γίνουν στις αμερικάνικες εκλογές. Και θυμίσου τι σου λέω. Μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 20 με 25 Οκτωβρίου είναι όλο το παιχνίδι. Δεν προβλέπω εγώ, γιατί αν θα βγει ο Τραμπ, αν, που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, οι Γερμανοί δεν πρόκειται να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω εγώ. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν βγει και βγει ο Biden, τότε θα κάνουν άλλες κινήσεις. Αλλά επειδή εγώ βλέπω ότι δεν θα βγει ο Biden, άσε τι λένε τα ποσοστά, σου λέω ότι δεν θα βγει ο Biden και θυμίσου τι σου λέω, θα δεις ότι δυστυχώς πάλι στην απέξω θα μας έχουν. Άσε που θα έχουν αλλάξει τόσο πολλά τα γεωπολιτικά παιχνίδια αυτόν τον 1,5 μήνα, από τώρα μέχρι το τέλος, μέχρι το 15 Οκτώβρη, που θα λέμε τι έγινε. Εγώ, έτσι εγώ ξέρω να πω και εγώ κάτι άλλο. Πες. Ότι όλα τα λεφτά έχουν πάει εκεί σε εσένα στο Λονδίνο. Όλα τα λεφτά έγινε μαζί με εμένα. Άκου κάτι. Όλοι με, ξέρεις, κάποτε λέγανε οι Γερμανοί παίζουν και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, πώς το λένε αυτό. Ναι. Όλοι μιλάνε για γεωπολιτική, όλοι κάνουν τα οικονομικά τους κουμάντα, στο τέλος θα μιλήσουν οι άλλοι. Μόλις θα μιλήσουν αυτοί. Βρω τα λεφτά, τότε... όλα τα λεφτά στο Λονδίνο είναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι και όλα. Είναι, αλλά όχι και όλα. Υπάρχουν και αλλού. Και αλλού. Όταν βλέπεις μια οικονομία τώρα τη Σουίτσαλα, τη Ελβετία, εκρατείται από το Λονδίνο για συγκεκριμένους λόγους, γιατί πάνε να κάνουν το deal. Άκου κάτι, Γιώργο. Αυτό το τρίμηνο είναι πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα, διότι έχει να κάνει με το Brexit. Πώς θα συμπεριφερθεί οι Βρυξέλλες, και όταν λέμε για Βρυξέλλες μιλάμε για το γερμανικό παράγοντα, έτσι, απέναντι στην Αγγλία, θα είναι και η σκληρότητα των Άγγλων. Αν κάνουν το λάθος, που πάνε να το κάνουν το λάθος. Και θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Έχουν βγάλει το φάρμακο στην Οξφόρδη. Βγαίνει ο άλλος κάτω, σου λέει, κύριε, εγώ τα έχω κλείσει εκεί 3 εκατομμύρια να μου τα φέρουν το Δεκέμβριο. Και μετά σε 3 ώρες βγαίνει κάποιος από τις Βρυξέλλες, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και λέει: ακούς, αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν είναι τελειωμένο, δεν είναι έτσι, δεν είναι γιουβέτσι. Λοιπόν, αν κάνουν το λάθος και πάνε να χτυπήσουν, όταν το 74 με 78% του φαρμάκου που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το παίρνουν από την Αγγλία, καταλαβαίνεις τι ζημιά μπορούν να τους κάνουν. Διότι οι Άγγλοι έχουν χοιρινά, έχουν ντομάτες οργανικές, έχουν λάδι να βρούνε. Άμα όμως δεν δώσει το φάρμακο, φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιώργο, και καταλαβαίνεις. Φάρμακο δεν είναι μόνο Αγγλία. Φάρμακο είναι και Αμερική, είναι και Γερμανία, είναι και Ελβετία, είναι και Γαλλία. Όταν μιλάω για Αγγλία, εγώ Γιώργο, μιλάω χωρίς την Αμερική. Αφού τώρα τι, δηλαδή θέλω να καταλαβαίνεις, εσύ τουλάχιστον είσαι αετός. Όταν μιλάμε για Αγγλία, μιλάμε για Αγγλία-Αμερική. Πάντα μιλάμε ότι αυτά είναι πρωτοξάδερφα και δευτεροξάδερφα, δίδυμα αδέρφια. Λοιπόν, τώρα κάνουν τη συμφωνία με τους Αμερικάνους. Θα δώσουμε εμείς αυτό, θα δώσετε εσείς εκείνο. Άμα θα κάνουν και μπουν σπίνα, και άκου αυτό που σου λέω, πάνε να το κάνουν οι Γερμανοί αυτό,
Θα πληρώσει το Deutsche Bank ένα 3.250 δις, γιατί τόσο είναι η ζημιά του, που έχουν πάθει, και θα τους χρεώσουν στο City μέσα και θα τους πούνε, για να φέρετε τα λεφτά, γι' αυτό και μαζί μου το χρυσό γυάλι. Για φέρετε να σας δω τι αντίκρισμα έχετε, για φέρετε εδώ για το ευρώ σας, για έλατε εδώ στις Ισπανοί, για έλατε στις Γαλλοί, που έχετε 850 δις στην ΑΜΠΕΜΠΕ, για έλατε να μας πείτε, τι έχετε να μας πείτε, γιατί εδώ είναι το τι χρωστάει το κάθε κράτος και τι πραγματικότητα συνάλλαγμα σε χρυσό υπάρχει, Γιώργη. Καταλαβες. Εκτός στην Αμερική, η οποία η συγκεκριμένη χώρα έχει το δολάριο. Τι έγινε, ρε. Έλα, τι είναι αυτό. Έλα. Έλα. Εκτός στην Αμερική, η οποία έχει το δολάριο στις αγορές, που μπορεί δηλαδή ό,τι θες να αγοράσεις, θα κουμπίσεις στην Αγγλία το αγοράσεις σε δολάριο. Και γι' αυτό κρατιέται. Μπορεί να έχει 8-3. Και να υπάρχει πραγματικό χρυσό για 5-3, σου λέω έτσι στον αέρα κάποια νούμερα. Αλλά τα υπόλοιπα 13-15-3, ξέρω εγώ, τα καλύπτει οι συναλλαγές που κάνουν μόνο τον πλανήτη. Τρεις χώρες τολμήσαν να χτυπήσουν το δολάριο, να πάνε να το κάνουν αποκοπή και τους εξαφανίσανε. Μία ήταν ο Σαντάμ κάτω, μία ήταν ο Καντάφη που πήγε να κάνει συνεργασία και τον εξαφανίσανε. Του λένε τι λες ρε, θα σταματήσει την αλλαγή με το δολάριο. Ναι, λοιπόν, δεν είναι από εκεί ξεκινά. Γι' αυτό και σου λέω παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι εκλογές. Και γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι αν βγει ο Biden μπορεί να δώσει και κανένα δάνειο καμιά Κοσμοτέ που είπε ο τραπεζικός. Παρόλο που ο τραπεζικός γνωρίζει πολύ περισσότερα και δεν τα λέει, δεν ξέρω, τα κατάει κρυφά. Του έχω πει να πει όπως το περιμένω ακόμα για το Βόρειο Λονδίνο που του έχω ζητήσει εδώ και 2 χρόνια, 1,5. Τραπεζική θα μου απαντήσει και το Βόρειο Λονδίνο, μην ξεχνά. Λοιπόν, τώρα για τα παιχνίδια αυτά που βλέπουμε μεταξύ. Γρήγορα. Στο λεπτό. Θα δώσω 2 σκορ εγώ στον αέρα με ευθύνη δικιά μου. Λοιπόν, Ίντερ Σεβίλη 3-1, Παρίς Σεντζερμέν Μπάγερ 3-0. Άκου τι σου είπα. Παρίς Σεντζερμέν Μπάγερ 3-0, χωρίς γκολ η Μπάγερ. Άκου αυτό που σου λέω. 3-1-3-0. Έγινε. Θα πάρω να με βρίσκετε. Και εγώ μου καλή εβδομάδα. Μαζό να ζήσει. Έγινε, μια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα. Παίξει 3-0 την Μπαρίν. Βαγγέλη, θα εκτίσει νοτίκητη. Τα χαιρετίσματά μου στις Γιουργάρες και τους δύο και από το Βέλγιο και από το Λονδίνο. Θα πω ότι ο Biden θα κερδίσει, φίλε Γιώργο, γιατί πήρε το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για υποψήφια αντιπρόεδρος η κυρία Κάμαλα Χάρις, που είναι η πρώτη μαύρη ασιατικής καταγωγής. Εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Μπορείτε να με πείτε γραφικό, αλλά μαύρη ασιατικής καταγωγής μετά τον Ομπάμα που έκανε το μεγάλο change στην παγκοσμιοποίηση του τραπεζικού. Νομίζω ότι είναι η ώρα της Κάμαλα Χάρις και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άρα είναι ο Biden. Όσο για τον Τραμπ, θα πω ότι όταν βγήκε ο Τραμπ στην Αμερική, άνοδος στο χρηματιστήριο είχε οι τράπεζες όλες, το τραπεζικό σύστημα και οι βιομηχανίες όπλων. Αυτό προς απάντηση για δάνεια, χρήμα και πώς κινείται το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό κλίμα που ζούμε σήμερα στον πλανήτη Γη. Με τις ευλογίες βέβαια πάντα της Βασίλισσας, του αγγλοσαξονικού τόξου. Θα σταθώ σε αυτό που έγινε στην εκπομπή σου και πραγματικά μου έχει δώσει να πω το εξής για τους Γερμανούς με τα 8 γκολ. Λέγεται Μπάγκερ. Η Μπάγκερ προπολεμικά λεγόταν Φαρμπέν. Έχει γράψει για αυτήν ο Μπογιόπουλος. Είναι χημική εταιρεία που πλούτησε μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία έχει ευεργετήσει την ναζιστική κυβέρνηση. Μάλιστα οι φυλακισμένοι στο Auschwitz της δίνουν δωρεάν εργατικά χέρια. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετανομάστηκε σε Μπάγκερ. Μάλιστα, η Μπάγκερ αυτή τη στιγμή στη γερμανική κοινωνία προσπαθεί να βγάλει από πάνω τη στη ρετσινιά αυτού του ναζιστικού, ας πούμε, φαινομένου, έτσι, που φέρει το όνομά της και το παρελθόν της. Δεν τυχαίο λοιπόν αυτή η οχτάρα. Όσοι μίλησαν για Προτεστάντες, ο φίλος που μίλησε για Προτεστάντικη οικονομική ηθική, και για όσοι μίλησαν για τους Γερμανούς. Η Άρια Φυλή. Και το πώς φέρει τη Γερμανία παγκοσμίως στην ανθρωπότητα τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και την χρησιμοποιεί η Μπάγκερ. Και στο ποδόσφαιρο που παίζει. Και κλείνοντας, θα πω για το θέμα του ποδοσφαίρου. Ποια είναι η λύση του ποδοσφαίρου, δεν είναι συστηματικές. Είχαμε βρει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν σαν τα πανεπιστήμια. Για πολιτικούς λόγους βάζαμε παντού πανεπιστήμια. Σε όποιο χωριό πήγαινε, σε όποιο βουνό έλειπε και ένα πανεπιστήμιο. Γιατί, για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στους ντόπιους. Μετά το κάναμε με τις ομάδες, για να μπορούν κάποιοι διαπλεκόμενοι πρόεδροι να μπορούν να απορροφάνε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Μέσω της εφορίας, με αυτό το γνωστό τα 1,5 δις που έχουν καταγραφεί όλες οι ομάδες, θα πω αναφορικά, ας πούμε, τι θα πρέπει να γίνει. Αυτό που λέμε χρόνια τώρα. Να ενωθούν οι 3-4 ομάδες της κάθε πόλης και να γίνουν μία. Ο Βόλος έχει 3 ομάδες. Η Λάρισα έχει 3 ομάδες. Κάθε πόλη και κομμόπολη και χωριό έχει ομάδα. Όχι, κύριοι, ενωθείτε 5-6 ομάδες, αυτό που είπε και ο φίλος ο Ιόνιος,
με τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα, γίνεται μια ομάδα να μην έχετε ανάγκη κανένα τηλεοπτικό κανάλι, να μην έχετε ανάγκη κανέναν. Ούτε να παρακαλάτε διαθήματα, ούτε να στείλετε παιχνίδια, ούτε να έχετε πρόεδρους μαριονέτες και να είναι δορυφόροι άλλων μεγάλων προέδρων. Αυτά, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλά, φίλε, για καλά. Γεια. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Έχει και σκιουράκια η Αγγλία. Και έχει. Σκιουράκια. Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση που δεν θυμόσουν το Do You Love Me. Ναι. Το έχει πει και ένα ωραίο Do You Love Me ο Nick Cave. Δεν έχεις βάλει ποτέ Nick Cave. Δεν μ' άρεσε αυτός. Αυτός είναι για ζωντανά καλύτερα να τον δεις. Έχει έρθει 3-4 φορές εδώ. Επίσης δεν σε, δηλαδή ας πούμε οι Stranglers έτσι, οι οποίοι ήταν αφήσα, δεν ούτε αυτοί, ή την PJ Harvey, ούτε αυτοί βάζεις. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, αλλά τώρα για τον τελικό και εγώ Ίντερ βλέπω. Και εσύ Ίντερ. Και εγώ ναι, είχε αλλάξει πολύ από αυτά που έπαιζε. Είναι πιο φαρμακερή, πώς να το πω. Πιο έντονη. Ναι. Θα δούμε. Έγινε, ρε. Α, και το Do You Love Me το έχουν πει και οι Blues Brothers. Ωραία. Μάλιστα. Okay, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Yeah. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς τον Αυγολέμωνο. Αυτά τα περιφορά και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έχει γράψει και τα έχει μπει εδώ για 2 χρόνια ο τραπεζικός Λουσάι. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι σε αυτό το ψέμα του παγκοσμιοποιημένου που ζούμε η αλήθεια φαντάζει επαναστατική πράξη. Όργουελ, άκλος, φιλόσοφος και ο μεγάλος του Επίκουρος, γιατί είμαι Επικούριος, έλεγε ότι η αλήθεια που δεν συμβαδίζει με το συμφέρον του λαού είναι νεκρή αλήθεια. Αυτό να το πιστεύει, Γιώργο. Και τώρα στα δικά μας. Και έτσι εναντίον Εμίλη Ζολά. Α, μια και πιάνω τα φιλοσοφικά. Γκέτε να δει ο Εμίλ Ζολά, Ναι, θα ρωτήσω Εμίλ Ζολά το Γκέτε. Ουλεύω κουσέ, αφέκ μου, αφέκ μου. Ουί, Παρί, αντού τα λέ. Για χαρά. Σήμερα στη δίαιτα. Αύριο ο τελικός του Europa League και την Κυριακή ο τελικός του Champions League. Τα λέμε λοιπόν αύριο σε 5 η ώρα, 5 με 7, μπερδεύουμε συνεχώς, 5 με 7. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για χαρά.